Οι οικολογικές οργανώσεις έχουν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης, της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και προφανώς ένα συνέδριο σαν και αυτό που εστιάζει στα ζητήματα του φυσικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης και τελικά και των πολιτικών ευθυνών που υπάρχουν για την απαξίωση και των προστατευόμενων περιοχών και των υγροτόπων και γενικά της ελληνικής φύσης είναι κάτι που και απαντά στη συγκυρία αλλά και μας δίνει την ελπίδα ότι μπορεί να επηρεαστούν πολιτικές με βάση αυτά που ακούγονται εδώ και αυτά που θα βγουν σαν συμπεράσματα. Θεωρώ ότι οι οικολογικές περιβαλλοντικές οργανώσεις ως ένα σημείο διαμορφώνουν την κοινωνική συνείδηση, σε ένα άλλο σημείο την εκφράζουν και καλούνται όταν διαχειριστούν με σωστό τρόπο τις απόψεις τους να επηρεάσουν και τις πολιτικές εξελίξεις. Με την έννοια ότι τα κόμματα ακούν και πρέπει να ακούν τις απόψεις αυτές, τις οργανώσεις και τις αγωνίες που έχουν πάνω στα ζητήματα και να προσαρμόζουν τις θέσεις τους και τις πολιτικές τους. Και ταυτόχρονα εμείς σαν πράσινοι, σαν οικολόγοι πράσινοι, ένα παγκόσμιο κίνημα, θεωρούμε ότι αυτές οι απόψεις πρέπει να έχουν θέση και ως αυτόνομη έκφραση στο πολιτικό σύστημα. Με αυτή την έννοια θεωρούμε τη δράση των κοινωνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων πολύ σημαντική, αλλά για τους οικολόγους πράσινους τουλάχιστον θα πρέπει αυτό να έχει και μια επόμενη συνέχεια. Πέρα από ένα λόμπι του περιβάλλοντος, θα πρέπει να προχωράμε την κριτική μας συνολικά στον τρόπο της ζωής, κατανάλωσης, στο μοντέλο ανάπτυξης, στον όλο αυτό το σύστημα των συμφερόντων, στο τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, με τα οποία πρέπει κανείς να συγκρουστεί για να μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Να μην έχει απλώς τη δικαίωση ότι εμείς τα λέγαμε και τώρα που φτάσαμε σε αδιέξοδο, απλώς δικαιωθήκαμε. Θέλουμε να φτιάξουμε τους καιρούς μας, να βάλουμε οικολογικό αποτύπωμα στον 21ο αιώνα, ακριβώς γιατί στην εποχή της κλιματικής αλλαγής που ανατρέπονται πάρα πολλές βεβαιότητες, που τα λέγαμε εδώ και χρόνια, σήμερα δεν αρκεί κανείς να έχει μόνο τοπική δράση. Πρέπει να έχει πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Τώρα, εδώ στην, στην ελληνική πολιτική σκηνή, υπάρχει σαφώς μια άνοδος της ευαισθητοποίησης και των πολιτών που αλλάζουν τον τρόπο της ζωής τους, ανακαλύπτουν ή αγοράζουν κάποιο καινούριο ποδήλατο, αλλάζουν τον τρόπο της διατροφής, τη σχέση με τη φύση και ταυτόχρονα συντελεί και η απαξίωση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, έτσι ώστε να μην έχει πολλοίς κόσμος ελπίδα ότι από τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο ότι μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση, δεν έλκονται από το λόγο της αριστεράς και αναζητούν μία λύση που θα εκφράσει τις αξίες και αγωνίες και τις ευαισθησίες στους σύγχρονους καιρούς. Αυτός ο κόσμος που αποδεσμεύεται με κάποιο τρόπο από την παραδοσιακή κομματική πελατεία αναζητεί και κάποιο άλλο τύπο έκφραση. Έτσι στους οικολόγους πράσινους έρχονται άτομα που είχαν αντιπολιτική στάση συνολικά, που ψήφιζαν άκυρο λευκό αποχή ή που στήριξαν κάποια κόμματα αλλά διαψεύστηκαν και σήμερα βλέπουν ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Όχι μόνο στον προσωπικό τρόπο ζωής, γιατί η οικολογία είναι και ένα πνεύμα εθελοντικής λιτότητας με την έννοια ότι δεν είμαστε όντα καταναλωτικά, αλλά ταυτόχρονα και σε επίπεδο θεσμικό. Πρέπει δηλαδή να αλλάξει η αντίληψη στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, πρέπει να αλλάξει η αντίληψη και η πολιτική στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και αυτά είναι στη Βουλή, είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο, μια ευρύτερη αποδοχή αυτών των ιδεών. Τα άλλα κόμματα προσπαθούν να παρακολουθήσουν αυτή την εξέλιξη, αρχίζουν και έχουν πιο φιλοπεριβαλλοντικές θέσεις, θέσεις οι οποίες αμφισβητούν έστω και έμεσα και στοιχειωδώς το αδιέξοδο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο ακολούθησε η χώρα και με αυτή την έννοια οι οικολόγοι πράσινοι παίζουν και ένα ρόλο αναβάθμισης του κομματικού λόγου συνολικά,
και προσπαθούν να επιβάλλουν μια άλλη ατζέντα στη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό και μόνο, ανεξάρτητα αν τελικά, παρόλο που φαίνεται πολύ πιθανό, αν εκφραστούν στη Βουλή και με μεγαλύτερη βεβαιότητα στο Ευρωκοινοβούλιο, ήδη στην ελληνική κοινωνία κάποια πράγματα αλλάζουν σημαντικά και πολύ γρήγορα. Δηλαδή κάποια συσσόρευση ποιοτική που σήμερα κάνει ένα ποσοτικό άλμα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά που αυτό θα διαπιστωθεί. Πιστεύω ότι εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2009 αυτές οι θέσεις και οι στοχεύσεις και οι ευαισθησίες θα εκφραστούν με την εκλογή Έλληνα ή Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, κάτι που θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες του οικολογικού χώρου, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και φυσικά όχι μόνο αυτών που εστιάζουν στο περιβάλλον, αλλά και στα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών, που είναι επίσης ένας άλλος σημαντικός πυλώνας. Υπάρχει δηλαδή ταυτόχρονα με την περιβαλλοντική κρίση και μια κρίση σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Υπάρχουν προβλήματα σε ένα επίπεδο διαβίωσης. Κάποιοι άνθρωποι βλέπουν να μειώνεται το εισόδημά τους. Έχουμε μια παγκόσμια κρίση η οποία εμφανίζεται απλώς σαν κρίση των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά ταυτόχρονα σε αυτή την παγκόσμια κρίση θα πρέπει να υπάρξει όχι απλώς ασπιρίνες και τεράστια ποσά τα οποία θα στηρίζουν τις τράπεζες, αλλά θα συμβάλλουν σαν μια μεταβατική φάση, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικές λύσεις θα πρέπει ό,τι κινήσεις γίνονται σήμερα να βοηθούν το συνολικό προσανατολισμό σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, σε ενίσχυση των πράσινων επαγγελμάτων, σε ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και φυσικά να μην αναπαράγουν απλώς τα διέξοδα της οικονομίας της αγοράς, αλλά ούτε να πέφτουν και στην παγίδα του κρατισμού που έχουμε δει σε ποια διέξοδα έχει φτάσει. Χρειάζεται ένας άλλος δρόμος, ο οποίος θα πρέπει να έχει σαν σημαία την αειφορία, τη βιωσιμότητα, την ενίσχυση των πράσινων επενδύσεων, σαν οργανικό σημείο αυτού του διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης. Γιατί η οικολογία δεν είναι κάτι που απλώς συστιάζει στα ζητήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, αλλά ενισχύει την απασχόληση, ενισχύει τις επενδύσεις εργασίας και όχι κεφαλαίου και δημιουργεί ευκαιρίες για απασχόληση σε μια σειρά ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ταυτίσει την επιβίωσή τους με την άσκηση ενός επαγγέλματος το οποίο σπούδασαν. Σήμερα μπορεί να είναι η γενιά των 700-800 ευρώ, αλλά θέλουν περισσότερες ευκαιρίες ώστε να βάλουν σε πράξη τις ιδέες τους. Και αυτά ταυτίζοντας αυτό που σπούδασαν με την ίδια την επαγγελματική τους απασχόληση. Αυτός όλος ο κόσμος που αναζητά μια διέξοδο προσβλέπει και στην ανάπτυξη των οικολογικών πράσινων ιδεών, αλλά φυσικά και στο μετασχηματισμό του συστήματος σε ελλαδικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.